Λοιπόν, πάμε πρώτα στον Άρη Κουτσιού και στην Καρδίτσα για να δούμε τα επόμενα βήματα. Θα τα αποφασίσουν σε λίγη ώρα από τώρα οι αγρότες. Έτσι, Εύα, σε λίγο θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή του Μπλόκου εδώ στην περιοχή της Καρδίτσας. Να πούμε πως αυτό που καταλαβαίνουμε και αυτό που μας έλεγε και νωρίτερα εκπρόσωπός της είναι ότι υπάρχει διάθεση κλιμάκωσης αλλά και συντονισμού με τους συναδέλφους τους από άλλες περιοχές. Απευθύνουν καλέσματα για ενίσχυση των μπλόκων και στα υπόλοιπα σημεία όπου υπάρχουν συγκεντρώσεις. Οι αγρότες εδώ παραμένουν για τρίτη μέρα με τα τρακτέρ τους δίπλα στον κόμβο του αυτοκινητόδρομου Ε65. Έχουν ξεπεράσει τα 500 αυτά που βρίσκονται εδώ. Καθημερινά κλείνουν συμβολικά την Εθνική Οδό, δηλώνουν αποφασισμένοι να μείνουν εδώ για όσο χρειαστεί μέχρι να δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους. Λέγαμε και χθες ότι. Εδώ, Άρη, υπάρχει ένα πραντεφέρ με τον αρμόδιο υπουργό σχετικά με το αίτημα που έχουν οι αγρότες να τον δουν, να τον συναντήσουν και τι απαντά αυτός. Ναι, γιατί οι αγρότες λένε ότι ο κύριος Αβγιανάκης που επισκέφθηκε την περιοχή της Καρδίτσας το προηγούμενο διάστημα δεν επεδίωξε να συναντηθεί μαζί τους, απέφυγε μάλλον να συναντηθεί μαζί τους, λένε οι ίδιοι, καθότι παρότι προσπάθησαν να τον συναντήσουν, τώρα βεβαίως άκουσαν το κάλεσμά του για συνάντηση, είπε ότι η πόρτα του Υπουργείου είναι ανοιχτή. Βέβαια, όπως λένε, δεν αρκεί να συναντηθούν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί τα ζητήματά τους άπτονται και άλλων Υπουργείων. Έτσι λοιπόν θέλουν συνάντηση και με άλλους συναρμόδιους υπουργούς που θα μπορέσουν να δώσουν λύσεις στα προβλήματά τους. Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ.